Τόπου στη μέση του δρόμου. Έχουν γίνει ήδη 4 τροχαία στην περιοχή και εύχομαι να μην γίνουν άλλα. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων παραδόθηκε πριν λίγες μέρες ο καινούριος δρόμος στο Ρέθυμνο που συνδέει την πόλη με την Αγία Γαλήνη. Με τους κατοίκους να αναφέρονται στα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου αλλά και στα τροχαία που έχουν καταγραφεί ήδη στην περιοχή. Έτσι όπως έχει παραδοθεί είναι μια σκοτόστρα και στον κόμβο των Αρμένων πριν το μαγαζί το δικό μου και στο κόμβο της Καρές μετά το μαγαζί. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι σταματάνε εδώ πέρα και μου λένε δείχνοντας λάθος κατεύθυνση από πού πάμε, Πλακιά ή Αγία Γαλήνη και δείχνουν προς το Ρέθυμνο. Ένας δρόμος με μια λωρίδα κυκλοφορίας σε ανακατεύθυνση, στενός, με στροφές και το κυριότερο με επικίνδυνους κόμβους σύνδεσης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο έργο με τους κατοίκους των Αρμένων να μιλούν για ένα επικίνδυνο σημείο, αλλά και για το γεγονός ότι απομονώνει τους Αρμένους με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία του χωριού. Η δουλειά έχει μειωθεί κατά πολύ. Έχει μειωθεί. Εγώ, όπως είπα και στην αρχή, έχω το σούπερ μάρκετ εδώ. Τα πράγματα είναι όλα τρόφιμα. Θα έχω θέματα και στα τρόφιμα που θα αρχίσουν να λήγουν εάν δεν καταναλώνονται όσο συχνά γινόταν πριν. Εδώ μέσα στους Αρμένους διατηρούνται πάνω από 10 επιχειρήσεις καλές. Το κλείσαν, ήρθε εδώ πέρα η κυρία Λιονή και κάναμε κάποια κουβέντα. Μέσα στην κουβέντα ήταν ότι θα αφήσουν το δρόμο μέχρι μέσα του Σεπτέμβριου τουλάχιστον να δουλέψουμε. Εμείς έχουμε αποδεχτεί τον καινούριο δρόμο. Δεν είπαμε να μην γίνει, χρειάζεται ο καινούριο δρόμος. Αλλά όχι στη μέση του καλοκαιριού. Είμαστε ειδικοί. Από ό,τι ακούμε και έχουμε βάλει και κάποιους μηχανικούς ιδιώτες και μας έχουν πει τι θα μπορούσε να γίνει. Άλλος λέει ότι θα μπορούσε να γίνει στον κόβο της Καρές ένας ανισόπεδος κόμβος, στον κόβο εδώ του Σωματά έξω από μας τουλάχιστον για αρχή να γίνει ένας κυκλικός κόμβος, έτσι ώστε να βοηθήσει και την είσοδο και την έξοδο των αυτοκινήτων, να γίνει μια ασφάλεια. Και αν γίνει μια ασφάλεια, θα επιλέγει μετά ο κόσμος να μπει και σε εμάς να ψωνίσει. Η περιφέρεια από την άλλη ξεκαθαρίζει ότι ήταν απαραίτητη η παράκαμψη του χωριού, καθώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας να διασχίζουν χωριά. Ενώ διαβεβαιώνει ότι μετά την παραλαβή του έργου θα εξεταστεί το ζήτημα δημιουργίας κυκλικών κόμβων για την ασφαλέστερη λειτουργία του. Προχθές παραδόθηκε και η παράκαμψη των Αρμένων. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας δρόμος καινούριος. Και κανείς πρέπει, και επειδή έχει δύο κόμβους που θα πρέπει να επιδεικνύει ο οδηγός ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στο κόμβο της Καρέ. Η Αρμένη μέχρι τώρα ήταν ένα χωριό το οποίο περνούσαν τα αυτοκίνητα, έτσι. Ήταν ένα πέρασμα. Τώρα πρέπει να γίνει ένας τόπος στον οποίο θα πηγαίνουν ειδικά για αυτόν. Γιατί έχει φοβερά προτερήματα και ένα από αυτά είναι, είναι ένας τόπος αρχαιολογικός πάρα πολύ μεγάλης αξίας και αναφέρομαι στο Ιστερομινωικό νεκροταφείο, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στους Αρμένους. Μετά την παρουσία του τηλεοπτικού συνεργείου της Crete TV στην περιοχή, εκδόθηκε ανακοίνωση από την περιφέρεια με την οποία συνιστά αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς η εκτέλεση έργων με την ταυτόχρονη κίνηση στο δρόμο δημιουργεί συνθήκες κινδύνου.